στις 10 Φεβρουαρίου τιμά τη μνήμη του Αγίου Ζήνωνος η Εκκλησία μας, ο οποίος το 1968 ανακηρύχθηκε και προστάτης των ταχυδρομικών υπαλλήλων. Ο Άγιος Ζήνων καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και ήταν γιος πλουσίων και ευγενών γονέων. Επί βασιλείας Ουάλη ήταν διακομιστής της αλλογραφίας του. Ο αυτοκράτορας Ουάλης υποστήριζε τους αιρετικούς αριανούς και είναι εκείνος ο οποίος προσπάθησε να πιέσει δια του επάρχου Μοδέστου τον Μέγα Βασίλειο, όπου αναγκάστηκε όμως να υποχωρήσει από την στεναρή στάση του Αγίου Ιεράρχου. Ο Άγιος Ζήνων, μολονότι ζούσε με τέτοια ατμόσφαιρα και σε τέτοιο κλίμα, διατήρησε ακέραιο το ορθόδοξο φρόνημά του. Όταν ο βασιλιάς Ουάλης ανέβηκε στον θρόνο το 364 μετά Χριστό, κάλεσε στο παλάτι του τον ξακουστόν πλέον Ζήνωνα και του ανέθεσε μεγάλα αξιώματα. Όταν προέκυψε κενό στη θέση του βασιλικού ταχυδρόμου, ο Ζήνωνας προσφέρθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να βρίσκεται κοντά στους πατέρες της Εκκλησίας, τους ασκητές, αλλά και τον απλό κόσμο που ζούσαν απλά και ενάρετα στην επαρχία. Κατά την διάρκεια της βασιλικής ταχυδρομικής εργασίας, έργο δύσκολο και κοπιώδες, ο Ζήνων φιλοξενείται σε μοναστήρια και ασκητήρια ερημητών, υμνώντας και δοξολογώντας τον Θεό. Το όνομα του απλού και ταπεινού ταχυδρόμου του βασιλιά είχε γίνει γνωστό σε κάθε πόλη και χωριό και ιδιαίτερα στους φτωχούς και πάσχοντες. Μια βασιλική ταχυδρομική αποστολή προς τον επίσκοπο Κεσαρίας Βασίλειο καθόρισε και την μετέπειτα πορεία του Ζήνωνα, καθώς μαγεύτηκε από τον λόγο του, το κήρυγμά του, την ταπεινή και ασκητική ζωή του βασιλείου. Όταν πέθανε ο Ουάλης, αμέσως ο Άγιος Ζήνων έριξε τη στρατιωτική ζώνη και αφού βρήκε ένα μεγάλο τάφο, πολλούς τέτοιους τάφους είχε το βουνό της Αντιοχίας, μπήκε μέσα σε αυτόν και καθάριζε την ψυχή του με αυστηρότατη άσκηση. Το στρώμα του ήταν μια στίβα από χορτάρια πάνω σε πέτρες. Ήταν ντυμένος με ένα τριμμένο και τρυπημένο ράσο. Η τροφή του ήταν λίγο ψωμί που το έφερνε κάθε δύο μέρες κάποιος φίλος του και το νερό το έφερνε από πολύ μακριά ο ίδιος. Έτσι πήρε πολύ χάρη από τον Θεό με αυτήν την άσκηση. Γι' αυτό λέγεται «Όταν επέδραμαν στον τόπο εκείνο οι Ίσαυροι και σκότωναν πολλούς ασκητές, ο Άγιος Ζήνων με την προσευχή του τους τύφλωσε, με αποτέλεσμα αυτοί να μην βλέπουν την πόρτα του κελιού του. Έτσι, Άγιοι αφού έζησε ο Άγιος Ζήνων σε βαθιά γεράματα, παρέδωσε την δίκαια ψυχή του στον Θεό. Διευχών του Αγίου Πατρός Σιμών Ζήνωνος, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.